ότι έχουμε και καλά νέα. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Να κάνουμε λίγο υπομονή όμως και σήμερα. Επιτέλους. Διότι και σήμερα θα είναι μια ζεστή ημέρα. Θα είναι μια ζεστή ημέρα κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι στη Δυτική Ελλάδα, θα βγάλουμε τα στατιστικά στο τέλος του μήνα. Αυτό που έχει γίνει φέτος το καλοκαίρι νομίζω δεν έχει ξαναγίνει. Είναι πολλές ημέρες που είναι πολύ ζέστη. Όχι ακραία, όχι ξέρω εγώ 43-44, αλλά όμως όταν έχει από 40 και πάνω, πολλές ημέρες είναι ενδεικτικό. Να πω ότι και χθες νομίζω στην Κόνιτσα, χθες προχθές, πήγε 41 βαθμούς στο θερμόμετρο, αλλά είχαμε και 42 βαθμούς, 41 οριακά και κάποια 42 σε περιοχές της Δυτικής Θερεάς, της Ηπείρου, της Δυτικής Πελοποννήσου. Να δούμε λοιπόν αν έχουμε το σχετικό χάρτη, το σημερινό. Να πούμε ότι από πλευράς ανέμων θα φυσάει και σήμερα. Θα έχουμε εντάσεις 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Νομίζω τα οκτάρια θα είναι πολύ περιορισμένα σήμερα. Υπάρχει μια πιθανότητα να βγει τέλος πάντων κάποιος στον Καφυρέα, να κρατήσουμε μάλλον το 7 μποφόρ ως αντιπροσωπευτική τιμή. Στο Ιόνιο οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Τώρα από πλευράς μενομένων θα έχει και σήμερα κάποιες μπόρες, κάποιες τοπικές καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές ορεινές της Μακεδονίας. Και χθες έβγαλε και στον Ευρωκόπη, και είναι 2 μέρες που στον Ευρωκόπη έχει κάθε μέρα καταιγίδα. Νομίζω και σήμερα κάπου εκεί θα βγάλει, ή αν θέλετε και στα ορεινά της Ηπείρου, οριακά αν θα βγάλει στα ορεινά της Θεσσαλίας. Λίγα πράγματα, μεσημέρι, απόγευμα. Νομίζω πιο σημαντικά είναι αυτά εκεί της Μακεδονίας, κεντρική Ανατολική Μακεδονία. Τώρα φοβάμαι να πω ότι η Κεραφνή μπορεί κάπου να ανάψει και μια φωτιά εκεί στα βουνά. Τέλος πάντων, ως εκεί να κρατήσουμε στην χώρα ένας καλοκαιρινός καιρός. Να περάσουμε στις θερμοκρασίες που έχουν σημασία, γιατί θα δείτε ότι σήμερα στη Δυτική Ελλάδα βάζουμε μέχρι 40 βαθμούς. Εντάξει, χθες είχε λίγο παραπάνω, είχε 41. Έστω και το 39 με 40 δεν είναι και αυτό δροσιά. Είχε και στη Ζάκυνθο, θα θυμάμαι καλά, χθες 39-40 βαθμούς. Είναι πολλές ημέρες ζέστη. Υψηλές θερμοκρασίες θα είναι και στις περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, και εκεί το θερμόμετρο στους 39 οριακά 40 βαθμούς, για παράδειγμα Σέρες. Αρκετή ζέστη και στο Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα στους 36-37 βαθμούς. Οι πιο δροσερές περιοχές, να τις πούμε και αυτές, θα είναι οι περιοχές στο. Τον χάσαμε. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα. Ναι, σε ακούμε, Παναγιώτη. Ναι, να περάσουμε στην Αττική. Στην Αττική η θερμοκρασία, έχουμε κάποια θέματα με το Skype πιθανόν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα τους 38 βαθμούς, που στα δυτικά και στο κέντρο της πόλης. Γιατί τα ανατολικά με ένα μελτέμι να φυσάει ακόμα στα 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα είναι χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη επίσης μια ζεστή ημέρα, το θερμόμετρο στους 37 βαθμούς, κάποια λίγα σύννεφα στα ορεινά, ίσως δώσουν κάποιες μεμονωμένες μπόρες σε ορεινές περιοχές του νομού, λίγα πράγματα, πολύ λίγες βροχές. Και αν έχουμε το γραφικό των πολλών ημερών, να σας πω ότι τις επόμενες μέρες Κυριακή η αστάθεια φαίνεται να εντείνεται λίγο παραπάνω και σε ορεινές περιοχές της Μακεδονίας και λίγο όχι σε ορεινές περιοχές, αλλά και στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία και στην κεντρική Στερεά θα φτάσουν κάποιες μεσημεριανές απογευματινές μπόρες, με τη θερμοκρασία να πέφτει λίγο ακόμα, να εξασθενεί και το μελτέμι. 7 μποφόρ που δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο για εξάπλωση πυρκαγιάς που έχουμε όλες αυτές τις μέρες, δεν θα έχουμε από την Κυριακή. Από την Κυριακή και μετά εξασθενούν οι άνεμοι, τουλάχιστον από φωτιές να μην έχουμε έτσι μεγάλο αυξημένο κίνδυνο εξάπλωσης. Θα πέσει και λίγο θερμοκρασία. Και Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, σας λέω τα πιο ευχάριστα, έρχεται το πρώτο σύστημα από την Ιταλία, ένα οργανωμένο κάπω σύστημα στην Ιταλία και στα Βαλκάνια, θα δώσει πολλές βροχές και καταιγίδες. Σε εμάς, νομίζω λίγα πράγματα στα δυτικά και τα βόρεια, περισσότερο στην Κέρκυρα, στην Ήπειρο, θα βρέξει λιγάκι. Το σημαντικό, και κλείνω με αυτό, είναι ότι θα πέσει θερμοκρασία. Στην Αθήνα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, το θερμόμετρο θα είναι στους 35 βαθμούς. Έχουμε να δούμε 35 για στην Αθήνα, πραγματικά πάρα πολύ καιρό. Άρα αυτό είναι το θετικό. Και να πω ότι έχουμε το καλοκαίρι φέτος, μάλλον θα αφήσει εποχή, θα είναι ίσως το πιο ζεστό καλοκαίρι για τη χώρα μας από το 1960. Το έχουμε καταλάβει, Παναγιώτη, το ζούμε, το βιώνουμε, και όταν αναφέρθηκες προηγουμένως στο σαραντάρι της Κόνιτσας, λες και μιλάμε για το Άργος, ας πούμε, ή τη Λάρισα, τις πόλεις και τις περιοχές που είναι συνηθισμένο να καταγράφουν σαραντάρια και μεγάλες θερμοκρασίες. Καταλαβαίνουμε τι μας περιμένει, έτσι. Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, να πω ότι ναι. 40 και 40 δεν είχαμε. Στην Κόνιτσα θα είχαμε 2 μέρες, 40 και 41. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, το καλύτερο το άφησες όμως για το τέλος. Περιμένουμε μια ανάσα δροσιά στις αμέσως επόμενες ημέρες. Να δροσιστούμε λιγάκι. Στο 35 η θερμοκρασία εδώ στην Αθήνα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.